Σωτήρης Γεωργούτζος, ο γνωστός podcaster, εμφανώς καταβεβλημένος και αδυνατισμένος από τη μάχη που δίνει με τον κορονοϊό, ξαναστέκεται όρθιος μέσα στον θάλαμο στην ειδική πτέρυγα της οφθαλμολογικής κλινικής του νοσοκομείου του Ρίου, που έχει μετατραπεί σε κλινική για κρούσματα 10 ημέρες από την αρχή της νοσηλείας του. Την περασμένη Παρασκευή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου. Παρασκευή έχω μπει στην Καλαμάτα στο νοσοκομείο, Τρίτη έρχομαι στην Πάτρα. Μέχρι την Παρασκευή δεν είχε βελτιωθεί η αναπνοή μου όσο ήθελαν οι γιατροί. Ήθελα πιο πολύ οξυγόνο. Ο πυρετός έπεσε από τις πρώτες μέρες και είχε μείνει αυτό το θέμα. Με πήγανε στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Κάθισα εκεί από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Τη Δευτέρα το πρωί ξαναγύρισα εδώ. Μονάδα την κανονική εδώ του λέγεται οφθαλμολογική. Ο γνωστός αθλητικογράφος και παρουσιαστής από την Καλαμάτα περιγράφει στο Live News τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε μέσα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας όπου νοσηλευόταν, όταν είδε έναν συνάνθρωπό του ασθενή με κορονοϊό να φεύγει από τη ζωή μπροστά στα μάτια του. Εκεί που είχα πάει στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, δίπλα ήταν η ΜΕΘ προφανώς, και εκεί ήταν έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά μου. Με συγκλώνησε δίπλα μου. Και δεν μπορούσε, φαινόταν δηλαδή την πρώτη στιγμή ότι θα έχει άνθρωπος δεν θα πάει καλά, τον έβλεπα. Αλλά δεν είχε ξανασυμβεί αυτό και ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά το βράδυ, δηλαδή τα χάσα έτσι. Έκαναν το πάνε οι άνθρωποι, οι γιατροί, κάτι νοσοκόμες, να μην καταλάβω. Λέει εντάξει, το κατάλαβα. Απαλλαγμένος πλέον από την υποστήριξη οξυγόνου, με την εικόνα του ωστόσο να μην θυμίζει σε τίποτα την εκρηκτική προσωπικότητα που τον έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο, ο Σωτήρης Γεωργούτζος ελπίζει τα επόμενα 24 ώρα να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει ξανά πίσω στην αγαπημένη του Καλαμάτα, νικητής και απόλυτα υγιής. Να το καλησπέρισω τον κύριο Σωτήρη Γεωργούτζο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Σωτήρη, περαστικά, πραγματικά και αγύριστα. Η αλήθεια είναι ότι σε βλέπουμε και αδυνατισμένο και αρκετά διαφορετικό από την εικόνα που έχουμε συνηθίσει από τις τηλεοπτικές σου μεταδόσεις. Αυτό... Αφού πήγα στον καθρέφτη, στην τουαλέτα, και πλέον σηκώνομαι κανονικά και δεν με γνώρισα έτσι. Κοίταξα τον καθρέφτη και λέω ποιος είναι αυτός. Το μόνο καλό είναι ότι έχασα κάποια κιλά που ήθελα να τα χάσω πάντα. Μια παραπάνω. Είσαι καλά τώρα, έχει βγει αρνητικό τεστ. Ναι, είμαι καλά, δεν έχω καθόλου πυρετό. Η αναπνοή μου πάει πάρα πολύ καλά και μου είπαν ότι αύριο το μεσημέρι θα φύγω από το... και θα πάω σπίτι μου. Αλλά και θα έχει πάλι καραντίνα 10 μέρες, 15, πόσο είναι, 15. Σωτήρη, πόσο καιρό έμεινε στο νοσοκομείο? Έμεινα, δεν είναι μόνο πόσο έμεινα στο νοσοκομείο. Είναι όλο, είναι... τώρα έχεις περάσει ένα μήνα και ταλαιπωρημένος. Έτσι, μπράβο. Ήμουνα και 15 μέρες μόνος μου σε καραντίνα στο σπίτι και τι έβλεπα, ότι είχα πυρετό. Για μένα τα συμπτώματα ήταν οξία από την αρχή, κατάλαβες. Είχα 38,5 προς 39 από την πρώτη μέρα πυρετό. Αλλά θυμάσαι πως τα είχα πει, δεν μπορούσα να προσεγγίσω νοσοκομείο για να κάνω το τεστ. Τελικά αφού... Οπα, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την... με τη σύνδεσή, νομίζω πρέπει να την ξαναβρούμε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Να πω στο μεταξύ, γιατί είναι μια εικόνα που όλους μας, δεν θέλω να πω, μας σοκάρει τώρα που χάνουν το νόημα τους οι λέξεις, αλλά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και είναι πάρα πολύ δυναμικός, χυμαρόδης ο Σωτήρης Γεωργούτζος, γι' αυτό άλλωστε έχει γίνει γνωστός, μετά από ένα μήνα, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, να είναι καταβεβλημένος, αλλά να είναι καλά. Έχει σημασία δηλαδή ότι είναι καλά και ότι θα ξαναγίνει αυτός που όλοι όσοι τον παρακολουθούμε ξέρουμε και έχει το δικό του πάντα ιδιαίτερο, ξαναλέω, χυμαρόδι τρόπο. Πήγε στο Λονδίνο πριν ένα μήνα και γύρισε με τα συμπτώματα, έμεινε στο σπίτι μέρες, έφτασε μέχρι το νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα με αρκετή περιπέτεια για να έχουμε τελικά την εξέλιξη και όπως σας είπα να φτάνει την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι τη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Γιατί τα πράγματα ζόρισαν πάρα πολύ, αλλά σήμερα να είναι καλά, να είναι πάλι υγιής, να μπορεί να γυρίσει στο σπίτι του και όλα να πάνε όπως πρέπει να πάνε. Έλεγα, Σωτήρη, ότι έφτασες πριν από μερικές μέρες μέχρι τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, έτσι. Ναι, εκεί τα είδα όλα, έτσι. Τι έγινε? Εκεί πραγματικά, πρώτον φοβήθηκα πάλι, γιατί νόμιζα ότι πάω καλύτερα. Πήγα κάτω στην μονάδα αυτή,
για να τρωρωθεί το οξυγόνο. Και εκεί ήταν δίπλα μου ένας άνθρωπος που πέθανε. Που πέθανε όσο εγώ ήμουν εκεί, που πέθανε μία ώρα το βράδυ που εγώ ήμουν εκεί, έτσι. Μόνο εγώ και αυτός ήμασταν. Και ήταν τόσο πολύ βέβαια. Και ήταν και από την Καλαμάτα και αυτός. Ήταν και αυτός από την Καλαμάτα. Και από τη Μεσίνη. Και είχε όμως και λευχαιμία. Ήταν σε πολύ βαριά μορφή. Και ο άνθρωπος πέθανε. Και εκεί έγινε ένα ολόκληρο κινητοποίηση, έτσι. Και τα χάσα από τότε, έτσι. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για 2-3 μέρες. Έβλεπα στον ύπνο μου περίεργα πράγματα. Και στεναχωρήθηκα τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Και κυρίως έζησα τη διαδικασία της κινητοποίησης. Κάνανε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, να μην καταλάβω. Μου λένε ότι του αλλάζουν θάλαμο, αλλά ήταν ξεκάθαρο. Έτσι. Φαινόταν και ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να καταλάβει ότι, ότι είναι ο άνθρωπος αυτός, ο συμπατριώτης μας, έφυγε από τη ζωή. Μεγάλη Τίλιο. Περιπέτεια και καταλαβαίνω, σε βλέπω, συγκινήσει. Γιατί σε σένα τόσο πολύ, τόσο επίμονα συμπτώματα και τόσο μεγάλη ταλαιπωρία σου, κύριε. Έλατε, μου είπε η γιατρός, το υπεύθυνο της πτέρυγας, το μεσημέρι, ότι ήμουν στο 5% των πιο δύσκολων περιπτώσεων του κορονοϊού. Πιο πολλοί το έχουν, δεν τους πειράζει καθόλου, άλλοι έχουν δέκατα, άλλοι λίγο παρά. Εμένα με χτύπησε και αυτό ότι τους παραξενεύει και ευτυχώς μου είπε που ήμουν, δεν καπνίζω ποτέ, δεν πίνω, ήμουν αθλητικός τύπος, ποδήλατο, μπάνιο, θάλασσα, μπάλα και αυτά, η δυνατή κράση με βοήθησε να ξεπεράσω το δεύτερο σοκ που, όπως είπες, ενώ στην αρχή πηγαίναμε καλά, μετά άρχισε αυτό να αλλάζει. Και κατάλαβες, εκεί ήταν το δύσκολο, γιατί άμα Νίκο φύγεις από τη μονάδα αυτή, δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά. Έτσι. Έτσι, έτσι. Μετά είναι τη συμμέτρηση. Θέλω να πω ένα μπράβο, ένα συγχαρτήριο, όχι για μένα, για όλο τον κόσμο, για το προσωπικό των νοσοκομείων μας, για το, πρέπει να είμαστε περήφανοι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που τόσα του λέμε και τόσα το κατηγορούμε. Ήρθε η ώρα όμως να δείξει ότι είναι δυνατή. Ξέρεις, δεν είναι Νίκο μόνο ότι κάνουν τη δουλειά τους. Την κάνουν με αυταπάρνηση, με ρίσκο, αλλά την κάνουν και με χαμόγελο, έτσι. Είναι σοβαρό αυτό που λέω. Είναι γιατροί, είναι νοσοκόμοι, είναι καθαρίστριες και ψυχολόγοι μαζί. Να σου μιλάνε όμορφα, να μην τολμάς να κουνήσεις ένα χέρι και να τρέχουν να δουν τι έγινε. Και έχουν τόσες περιπτώσεις και τόσα πράγματα. Να τους προσέξει, ξαναλέω, το κράτος, να τους προσέξουμε όλοι μας. Και θέλω να πω και κάτι, να λίγο στο διαδίκτυο ο κόσμος να σοβαρευτεί, έτσι. Δεν είναι αστεία. Όλο με τον κορονοϊό, εκείνο το άλλο. Ας έρθουν μία ώρα εδώ. Μία ώρα να έρθουν. Ως επισκέπτες, έτσι, χτύπα ξύλο. Και εκεί θα καταλάβουν ότι δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τα πράγματα είναι δραματικά. Παίζεις είναι μια ζωή. Σωτήρη. Δεν κάνουν με κάτι άλλο αστείο. Δεν κάνουν αστείο με αυτό το πράγμα. Που ήδη έχουμε χάσει 100 σχεδόν ανθρώπους. Πόσο δεν ξέρω γιατί τα παρακολουθώ, για να μην στεναχωριέμαι. Πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι από τη μια μεριά σε βλέπουμε λίγο καταβεβλημένο και αυτό μας κάνει να λέμε όπα. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι είσαι καλά. Και ξέρουμε ότι θα ξαναγίνεις όπως είναι στη δίπλα εικόνα εκεί μέσα από το στούντιο με αυτές τις, τέλος πάντων, ουρανομίκης, για να το πω ευγενικά, φωνές και πάθος που κάνεις τη δουλειά σου. Και θα σε απολαύσουμε ξανά, ειλικρινά. Θέλει ο κόσμος, εγώ αυτός είμαι. Αυτός είμαι και είμαι. Χαίρομαι για αυτό που είμαι. Μακάρι να μπορέσω σύντομα να αρχίσω. Όχι, μακάρι, πάλι τα ίδια. Ζήτημα λίγο ενημερών είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά. Ένα τελευταίο. Από τους πρώτους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο να μου ευχηθούν περαστικά στο νοσοκομείο ήταν οι άνθρωποι που μέχρι τώρα στην καριέρα μου είχα συγκρούσεις μεγάλες. Θυμίζω παλιά με τον Κουρμπανά, θυμάσαι τα βίντεο της συνέντευξης τύπου. Και αυτό σημαντικό, το ανθρώπινο στοιχείο. Με τον Νίκο Αναστόπουλο που είχαμε κόντρα φέτος στην Καλαμάτα, με τον Βασίλη τον Βούζα που ουσιαστικά έγινε αιτία να φύγει 2 φορές από την Καλαμάτα, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που έσπευσαν να μου. Να σταθούν, να μάθουν και να διαφερθούν. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Περαστικά ξανά.